Σε σχολικές εγκαταστάσεις χτύπησαν για πολλωστή φορά βάνδαλοι μία μέρα πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Τους βανδαλισμούς διαπίστωσαν εκπαιδευτικοί νωρίς το πρωί. Είδαν σπασμένα παράθυρα και πόρτες, υβριστικά συνθήματα και σκίτσα σε τείχους, καθώς και άλλες ζημιές στις σχολικές αίθουσες και τους προάβλιους χώρους. Μεταξύ των σχολείων που βρέθηκαν στο στόχαστρο των βάνδαλων χθες βράδυ ήταν το Παγκύπριο Γυμνάσιο, το Δημοτικό Σχολείο Λυκαβητού και το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νεοφύτου στην Ανθούπολη. Όλα τα αναγκαία για να διορθωθούν, για να σβηστούν τα συστήματα, να επιδιορθωθούν σπασμένα παγκάκια αποχετεύσεις και τείχων ακόμα στο Λυκαβητό. Έχουμε αυξήσει τα μέτρα ασφάλειας, τα υπάρχει φρουρά σε αυτά τα συγκεκριμένα δύο σχολεία αυξημένη από τις προηγούμενες φορές. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, εξωσχολικοί οργανώνονται μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης και προβαίνουν στους βανδαλισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εδώ υπάρχουν συνεννοήσεις μέσω διαδικτύου για το σε ποιο σχολείο θα βρεθούν και πού θα κάνουν. Παραδείγματος χάρη έχουν γίνει και σε άλλα σχολεία της Λευκωσίας αυτοί οι βανδαλισμοί. Υπάρχουν οι προσκλήσεις μεταξύ τους. Σε όλες τις περιπτώσεις που παρατηρήθηκαν βανδαλισμοί, κλήθηκε η αστυνομία. Το φαινόμενο για τις σχολικές εφορίες είναι σύνηθες, ωστόσο είναι η πρώτη φορά που παρατηρούνται βανδαλισμοί στην πρεμιέρα της σχολικής χρονιάς.